Κυριακή να τα έχετε βρει. Αυτό είναι απειλητικό ή είναι μια παρότριση φιλική? Η αλήθεια είναι ότι οι υπάλληλοι της Τρόικας με την ελληνική κυβέρνηση αναζητούν τη βάση μιας πολιτικής συμφωνίας. Και γιατί η προσπάθεια δεν είναι ούτε να κλείσουν τα δημοσιονομικά κενά, ούτε να μειωθεί το δημόσιο χρέος, αλλά η προσπάθεια είναι να επικρατήσει μια πολιτική λιτότητας και στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω της εσωτερικής υποτίμησης. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος. Τι συμφέρει την κυβέρνηση προεκλογικά να το κάνει αυτό? Και γι' αυτό είπα εγώ, αναζητείτε η βάση μιας πολιτικής συμφωνίας, ώστε αυτό επικοινωνιακά να μην φανεί. Να γίνει δηλαδή, να πάρθουν κάποιες αποφάσεις τώρα και οι σκληρές μετά τις εκλογές. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι διπλό. Το ένα ζήτημα αφορά το πολιτικό και το κοινωνικό πεδίο, δηλαδή τις ευρωεκλογές, αλλά και το τι γίνεται στην κοινωνία από τη μία μεριά. Και το δεύτερο κομμάτι αφορά την δόση που έπρεπε υποτίθεται να πάρει η κυβέρνηση από τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, σε σχέση και με το ομόλογο, το οποίο είναι. Τα 10,1 το... δόση και κάπου 9 δίσκη το ομόλογο. Το ομόλογο. Πάντως, πιο πολύ από όλους δεν συμφέρει την ίδια την Τρόικα να μην δώσει τη δόση. Άρα, όλη αυτή η διαδικασία, χαίρομαι που το λέτε, γιατί αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, εσείς το έχετε αντιληφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αυτή η διαδικασία αφορά και το ντόμινο. Άρα είμαστε σε μια ισχυρή θέση. Το ντόμινο μπορεί να επικρατήσει μέσα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που μια χώρα δεν καταφέρει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ή τις υποχρεώσεις της ή δανειακές υποχρεώσεις. Χωρίς αυτό δεν θα συμβαίνει ότι... Αλλά δεν μπορείς να υποκύψεις αυτή τη διαδικασία. Εγώ έχω ξαναπεί ότι για την Τρόικα τις απαιτήσεις της, τους εκβιασμούς της, ας απολογηθούν αυτοί που φέρανε, εξυπηρετούν και υλοποιούν το πρόγραμμα που έχουν συμφωνήσει. Λέτε τώρα, και η ελληνική για να κυβέρνηση... για να περάσουμε γρήγορα το πρώτο κύκλο, για να πούμε μια κουβέντα εκεί, υπόλοιποι. Λέτε λοιπόν ότι δεν θα έχουμε αποφάσεις πριν από τις εκλογές? Θεωρώ ότι οι αποφάσεις θα είναι μεσοβέζικες. Μισές-μισές θα πάνε. Μεσοβέζικες με την εξής έννοια. Θα καλύπτουν επικοινωνιακά, δεν θα λύνουν κανένα πρόβλημα και θα το μεταθέτουν. Άλλωστε το έχουν πει και στο Eurogroup. Για μετά τις εκλογές. Αυτό βέβαια. Αφορά το πλεόνασμα μόνο από 23. Όχι μόνο το πλεόνασμα. Αλλά εσείς λέτε και τα υπόλοιπα. Εγώ λέω ότι υπάρχουν μια σειρά μέτρα που εφαρμόζονται. Εργασιακές σχέσεις. Θα πάνε μετά τις εκλογές. Υπάρχουν μια σειρά μέτρα που εφαρμόζονται και ήδη είναι εγγεγραμμένα και στα προηγούμενα μνημόνια και στους εφαρμοστικούς νόμους. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουν. Δηλαδή υπάρχουν οι απολύσεις στο δημόσιο, υπάρχει λήξη διαθεσιμοτήτων, οποίες θα γίνουν και αυτές απολύσεις, υπάρχουν. Το γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί διαλύονται αυτή τη στιγμή και πάει λέγοντας. Έχουμε ξεκαθαρίσει στην ηγεσία.